Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα πανελλαδικά οι εκπαιδευτικοί με αιτήματα μεταξύ άλλων την κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς και ταυτόχρονα την εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών. Στα Γιάννενα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου. Ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την έναρξη του σχολικού έτους, οι αναπληρωτές που συνάδελφοί μας που βρέθηκαν σε κοσμοπολίτικα νησιά αντιμετώπισαν ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί της στέγασης της παραμονής τους. Υπήρξαν και συνάδελφοί μας που παραιτήθηκαν γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν χώρο να μείνουν για να μπορέσουν να δουλέψουν. Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, γιατί με μια βαλίτσα στο χέρι γυρίζουν από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορούν έτσι να προγραμματίσουν, να κάνουν οικογενειακό προγραμματισμό και να ρυθμίσουν τη ζωή τους. Πολλά τα προβλήματα, όχι μόνο των διορισμών, αλλά όλη τη. Για όλη την εκπαίδευση, το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς μπορεί να μας βρει και να έχουν επαντορθεί τα σχολεία και να έχουν ανοίξει τα σχολεία, αλλά δυστυχώς παραμένουν ακόμα κενά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο νομό μας φαίνονται να υπάρχουν κάποια κενά στους θεατρικής αγωγής στους συναδέλφους, αλλά αντιμετωπίζουμε πανελλαδικά ένα πρόβλημα πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια, να σπάται η παράλληλη στήριξη σε 2 και 3 περιστατικά τη βδομάδα. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή πηγαίνει 2 μέρες σε ένα παιδάκι, σε ένα μαθητή, 2 μέρες σε άλλο σχολείο, σε άλλο μαθητή ή και στο ίδιο σχολείο ακόμα σε διαφορετικές περιπτώσεις. Όταν θέλουμε να λέμε ότι υπάρχει μια πολιτισμένη κοινωνία και ότι το κράτος είναι δίκαιο για απέναντι σε όλους τους πολίτες ισότιμο, θα πρέπει για αυτά τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και ένας εκπαιδευτικός, όπως λέει και η επιστήμη της ειδικής αγωγής, να είναι με τον έναν μαθητή. Το μεγαλύτερο ίσως όμως πρόβλημα παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στα ειδικά σχολεία, όπου λείπουν εκπαιδευτικοί και ειδικοτήτων, ενώ είναι αυξημένος ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Τα ειδικά σχολεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπορέσει, δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν έτσι σε ένα επαρκές επίπεδο. Λείπουν εκπαιδευτικοί, λείπουν ειδικότητες. Με την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα έχει δημιουργηθεί μια έκριθμη κατάσταση και φυσικά δεν μιλάμε για τις παράλληλες στηρίξεις, όπου εδώ έχουμε μια καινούργια εξέλιξη. Χτες ο Υπουργός Παιδείας, συναντώμενος με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, είπε το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθούν τα κενά της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή τα παιδιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα γενικά σχολεία με αυτισμό ή άλλες παθήσεις που χρειάζονται παράλληλη στήριξη δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν τον δάσκαλό τους. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ότι για να το λύσουμε το πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή 6.000 αιτήσεις που ζητάνε παράλληλη στήριξη. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να δώσουμε έναν εκπαιδευτικό σε δύο, δηλαδή 3.500 περίπου, 3 με 3.500 εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε αυτούς μπορούμε να τους δώσουμε και θα δώσουμε την 1η του Νοέμβρη, ούτε καν το επόμενο διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, την 1η του Νοέμβρη θα δώσει 1.000 εκπαιδευτικούς ακόμα για τις παράλληλες στηρίξεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το πρόβλημα αυτό θα υπάρχει όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί να πάει άλλο και εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε για αυτή την κυβέρνηση ούτε και για καμιά άλλη κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν χιλιάδες, μα χιλιάδες εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αδιόριστοι και θα πρέπει να δουλέψουν. Εν τω μεταξύ, σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση αλλά και τη μεταφορά σχολείων και νηπιαγωγείων λόγω του αυξημένου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Μένουμε ακόμα να δούμε τι θα γίνει με το πρώτο νηπιαγωγείο, το Παπαζόγλιο, που περιμένουμε να μετεστεγαστεί σε άλλο χώρο. Ήδη από πέρυσι, πριν στο τέλος σχολικής χρονιάς, είχε αποφασιστεί να μεταφερθεί σε κάποιο χώρο του Χατζικώστα. Δυστυχώς παραμένουμε στον ίδιο χώρο, το Παπαζόγλιο οίκημα εκεί σχολείο, το οποίο αυτό έχει δοθεί στην αρχιτεκτονική σχολή και δικαιολογημένα η Βρετανία και το Πανεπιστήμιο ζητάει το χώρο αυτό για να μπορέσει να κάνει και αυτή να στεγάσει τη σχολή. Υπάρχουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην περιφέρεια, στα δημοτικά σχολεία, με αύξηση των αριθμών εκεί και των τμήματων σε ό,τι αφορά την Ανατολή, την Παιδινή, τα Καρδαμίτσια, την Ανθούπολη. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές, τα σχολεία αυτά έχουν διωγγωθεί, έχουν γίνει τεράστια σχολεία. Θα πρέπει κάποια στιγμή και εκεί να βρεθεί χώρος. Ήδη υπάρχουν, έχουμε κάνει συναντήσεις και με τη Δημοτική Αρχή και με την Περιφέρεια. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε διαδικασίες να αποσυμφορηθούν λίγο τα σχολεία. Από ό,τι ξέρω, τελευταία στην Ανθούπολη στο 24ο, ήδη σήμερα νομίζω
Από ό,τι με ενημέρωσαν από το Σύλλογο Γονέων και η κυρία Διευθύντρια του σχολείου, ότι θα πρέπει να χωριστεί ξανά αίθουσα για να μπορέσουν να μείνουν τα παιδιά εκεί και να χωριστεί τμήμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε όλους αυτούς τα σχολεία να τα χωρίζουμε με γυψοσανίδες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των σχολείων.